Καλή εικόνα μεσοεπιθετικά, ιδιαιτέρως στο πρώτο ημίχρονο, αλλά άκρως προβληματικά αμυντικά και πολλά προβλήματα, ειδικά στα στημένα, εμφάνισε η εθνική στη φιλική αναμέτρηση στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με την Ισλανδία. Ο Μίκαελ Σκίμπε, λόγω της φύσης του μάτς, δοκίμασε αρκετά νέα πρόσωπα ώστε να διακρίνει αν μπορούν και πόσο να βοηθήσουν στην προσπάθεια που θα ξεκινήσει η εθνική στα προκριματικά του Μουντιάλ του 18 στη Ρωσία. Ο Γερμανός εκλέκτορας παρέταξε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πάλι με τρεις αμυντικούς, κάτι που έκανε και στο προηγούμενο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο και δείχνει να έχει σαφή προσανατολισμό στην τριπλέτα στο κέντρο της άμυνας. Οι Κονού, Μόρας και Σιώβας αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα και εμφάνισαν δυσκολίες στην αναχέτηση των προσπαθειών από τους Ισλανδούς, καθώς δεν είχαν για την απαραίτητη βοήθεια από το κέντρο. Μόλις στο 4ο λεπτό, οι Ισλανδοί παραλίγο να ανοίξουν το σκορ, όμως το οριζόντιο δοκάρι σταμάτησε την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Χάλφρετσον, σώζοντας τον Καπίνο που είχε λάθος τοποθέτηση. Λίγα λεπτά αργότερα, στο 18, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κατάφερε να κερδίσει πέναλτι όταν ο Φορτούνης εκτέλεσε με πάσα ένα φάουλ και ο Τωροσίδης ανετράπη μέσα στην περιοχή. Ο Φορτούνης ανέλαβε την εκτέλεση και στο 19 η Εθνική μπήκε σε θέση οδηγού στο μάτς. Πάλι ο Φορτούνης στο 32 με ένα ωραίο σουτ μέσα από την περιοχή κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμα της Εθνικής. Ο Τωροσίδης έβγαλε τσέντρα από τα δεξιά, οι αμυντικοί της Ισλανδίας δεν απομάκρυναν με το Φορτούνη να υποδέχεται την μπάλα και με ωραίο διαγώνιο σουτ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κρίστινσον. Μόλις 2 λεπτά μετά το 2-0 ήρθε ένα λάθος στην καρδιά της ελληνικής άμυνας με τον Οικονόμου να δίνει ουσιαστικά ασίστ στον Τραούστασον και εκείνος να μην χάνει την ευκαιρία να μειώσει. Πριν ολοκληρωθούν τα πρώτα 45 λεπτά, ο Καρέλης παραλίγο να δώσει πάλι αέρα 2 τερμάτων στην Εθνική. Ο Φορτούνης έβγαλε την πάσα, ο Καρέλης έκανε το δύσκολο διαγώνιο σουτ, αλλά είδε την τύχη να του γυρνάει την πλάτη. Δοκάρχη και η Ισλανδία το δεύτερο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πάλι το οριζόντιο έδωσε τη λύση για λογαριασμό του Καπίνο στο σουτ του Τραούστασον. Το 2-2 στα δοκάρια έκανε η Εθνική στο 48 με την κεφαλιά του Τζιόλ να τραντάζει το οριζόντιο. Η Ισλανδία κατάφερε να ισοφαρίσει στο 70 με κεφαλιά του Ίγκασον μετά από εκτέλεση φάουλ του Σίγκουρτσον. Ένα ακόμη στημένο τομέα στον οποίο υπέφερε η Εθνική έφερε και το τρίτο γκολ των Ισλανδών. Ο Σίγκθορσον κέρδισε τον Μόρα κατά κράτος στον αέρα και παρά την προσπάθεια του Καπίνο έστειλε εντυπωσιακά την μπάλα στα δίχτυα. Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης οι Ισλανδοί είχαν την καθολική υπεροχή στον αγωνιστικό χώρο και απόλυσαν αρκετές καλές στιγμές με την Εθνική να χάνει τη σημαντικότερη δική της λίγο πριν το τέλος με τον Βέλιο να πλασάρει λίγο out. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έτσι δεν έδωσε συνέχεια στη νίκη με το Μαυροβούνιο και παρουσίασε για πολλωστή φορά το τελευταίο διάστημα προβληματική εικόνα κάνοντας σαφές πως ο Γερμανός ομοσπονδιακός τεχνικός έχει πολλή δουλειά μπροστά του για να ξαναβάλει την Εθνική στον δρόμο των επιτυχιών.